Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας στις αποστολές μαθητών και εκπαιδευτικών από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ιταλία που έφτασαν στο Βόλιο στο πλαίσιο συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, την οποία φιλοξενεί αυτές τις μέρες η σχολική κοινότητα του 3ου Δημοτικού της Νέας Ιωνίας. Το 3ο Δημοτικό έχει δημιουργήσει παράδοση αναφορικά στη συμμετοχή του σε προγράμματα Erasmus, φιλοξενώντας ξένες σχολικές αποστολές ή μετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκτός Ελλάδος. Maths in Life. Τα μαθηματικά στη ζωή μας είναι το θέμα του προγράμματος, το οποίο εξελίσσεται αυτές τις ημέρες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας, ενώ η αποστολή των 30 μαθητών και των 16 εκπαιδευτικών από 5 διαφορετικές χώρες που φιλοξενείται στο Βόλο είναι η μεγαλύτερη. Η συνάντηση αυτή πραγματικά είναι από τις μεγαλύτερες που έχουμε φιλοξενήσει. Είναι 30 μαθητές και 16 εκπαιδευτικοί από 5 διαφορετικές χώρες, από Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Το αντικείμενο του Erasmus είναι Maths is Life, τα μαθηματικά στη ζωή. Το δικό μας υποαντικείμενο στην Ελλάδα είναι τα μαθηματικά στην ιστορία. Θα μιλήσουμε για μαθηματικούς στην ιστορία, δικούς μας και από τις άλλες χώρες. This is an Erasmus project. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 2020 με κύριο αντικείμενο τα μαθηματικά στη ζωή μας, επισημαίνει ο εκπαιδευτικός από τη Ρουμανία. Σκοπός μας, όπως λέει, είναι να κάνουμε τους μαθητές μας να αντιληφθούν τη σημασία των μαθηματικών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο Βόλο, αναφέρει εκπαιδευτικός από την Ισπανία, προσθέτοντας ότι θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διασκεδάσουμε μέσα από τη γνώση και τα μαθηματικά. Οι μαθητές μας είναι ενθουσιασμένοι. Το πρόγραμμα αφορά στα μαθηματικά που επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωής μας, επισημαίνει εκπαιδευτικός από την Ιταλία, προσθέτοντας ότι οι μαθητές της γνωρίζουν νέους τόπους και εμπειρίες μέσα από το πρόγραμμα Erasmus. Τα μαθηματικά βρίσκονται σε κάθε φάση της καθημερινότητάς μας, στο σχολείο, στη ζωή μας, αναφέρει η εκπαιδευτικός από την Τουρκία, προσθέτοντας ότι θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά τη σπουδαιότητά τους με διασκεδαστικό τρόπο.